Γεια σας, ονομάζομαι Λιγκογιάννης Νίκος και στο πλαίσιο του μαθήματος αρχιτεκτονικής υπολογιστών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έχω μαγνητοσκοπήσει υπό την επίβλεψη του διδάσκοντα Μίνα Δασιένη την επίλυση του δεύτερου θέματος της εξέτασης θεωρίας Φεβρουαρίου 2019. Στην εκφώνηση διαβάζουμε. Σε ένα σύστημα, εκτελέσαμε ένα πρόγραμμα αναφοράς αρχιτεκτονικής που μας αναφέρει ότι η μέγιστη διεύθυνση του ετωτούμενου μνήμη είναι 1 GB. Το μέγεθος γραμμής κρυφής μνήμης είναι 8 byte και επίσης αναγράφει L1 data 8 KB 4 δρόμων. Για το πρώτο ερώτημα, μας ζητάει να υπολογίσουμε το tag, το index και το displacement. Αρχικά, για να υπολογίσουμε το displacement, μας δίνεται ότι το μέγεθος γραμμής της κρυφής μνήμης ισούται με 8 byte. Το 8 ισούται με 2 εις την τρίτη, άρα το displacement θα είναι 3 bit. Αυτό σημαίνει ότι 3 bit αρκούν για να διευθυνσιοδοτήσουν 8 byte. Για να βρούμε το index τώρα, μας δίνεται από το προηγούμενο, γνωρίζουμε από το προηγούμενο ερώτημα ότι ο κάθε δρόμος είναι 2 kilobyte. Επίσης, γνωρίζουμε ότι το μέγεθος γραμμής της κρυφής μνήμης είναι 8 byte. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε 2 kilobyte ανά 8 byte γραμμής. Ή καλύτερα, 2048 bit προς 8, το οποίο ισούται με 256 γραμμές. Το 256 ισούται με 2 εις την 8η. Οπότε το index θα είναι ίσο με 8 bit. Αυτό σημαίνει ότι 8 bit index αρκούν για να διευθυνσιοδοτήσουμε 256 γραμμές. Εν τέλει, για να βρούμε το tag, γνωρίζουμε από τα δεδομένα που μας δίνονται στην εκφώνηση ότι ο διάβλος έχει 30 bit διευθυνσιοδότησης. Τα bit του διάβλου ισούται με τα bit του tag συν τα bit του index συν τα bit του displacement. Χωρίζοντας το tag το οποίο θέλουμε να βρούμε, ξέρουμε ότι τα bit του είναι ίσα με αυτά του διάβλου μείον τα bit του index μείον τα bit του displacement. Οπότε το tag θα ισούται με 30 μείον 8 bit index μείον 3 bit displacement. Άρα το tag θα ισούται με 19 bit. Στο δεύτερο ερώτημα λέει να υπολογίσουμε τα tag και index για τα δεδομένα αυτής της διεύθυνσης. Για να υπολογίσουμε το tag και το index αυτής της διεύθυνσης αρχικά θα πρέπει να τη μετατρέψουμε στη διαδική της μορφή, η οποία είναι αυτή εδώ. Από το προηγούμενο ερώτημα γνωρίζουμε ότι το displacement είναι 3 bit, το index είναι 8 bit και το tag είναι 19 bit. Χωρίζοντας λοιπόν αυτά τα bit πάνω στη διαδική τιμή, έχουμε 3 bit displacement, 8 bit index και τα υπόλοιπα bit είναι bit του tag. Αν μετρήσουμε, θα δούμε ότι τα bit του tag είναι 17, οπότε θα πρέπει να προσθέσουμε άλλα 2 μηδενικά bit για να γίνουν 19. Αν θέλουμε τις τιμές του index και του tag μπορούμε να τις μετατρέψουμε στο 16αδικό σύστημα, οπότε θα πάρουν την τιμή 1 d για την τιμή του index και 3.318 για την τιμή του tag. Για το δεύτερο κομμάτι
της του δεύτερου ερωτήματος που λέει ποιες άλλες διευθύνσεις byte θα φέρει η συγκεκριμένη γραμμή. Για να απαντήσουμε αυτό αρκεί να κρατήσουμε την τιμή του tag και την τιμή του index σταθερή και να αλλάζουμε την τιμή του displacement από την ελάχιστη τιμή που μπορεί να πάρει μέχρι τη μέγιστη. Από 0,0,0 έως 1,1,1. Έχοντας φυσικά και όλες τις ενδιάμεσες τιμές. Κρατώντας λοιπόν την τιμή του tag σταθερή και την τιμή του index σταθερή και αλλάζοντας κάθε φορά την τιμή του displacement και προσθέτοντας την στις προηγούμενες τιμές, θα έχουμε αυτές τις διευθύνσεις. Για να απαντήσουμε λοιπόν στο δεύτερο κομμάτι του δεύτερου ερωτήματος, ποιες άλλες διευθύνσεις byte θα φέρει η συγκεκριμένη γραμμή. Η συγκεκριμένη γραμμή θα φέρει τις διευθύνσεις από 1α0 σε 0ε8 έως 1α0 σε 0ε f. Στο τρίτο ερώτημα μας ζητάει να βρούμε δύο διαφορετικές διευθύνσεις με απόσταση μεγαλύτερη των 8 kilobyte που αντιστοιχούν στο ίδιο index και να υπολογίσουμε το tag, το index και το displacement. Για να βρούμε δύο διαφορετικές διευθύνσεις με το ίδιο index θα πρέπει να αλλάξουμε το tag. Οπότε για την πρώτη διεύθυνση μπορούμε να αντικαταστήσουμε το 1 με το f και έτσι η νέα διεύθυνση θα είναι fα0 σε 0ε f. Όπως παρατηρούμε, στη νέα διεύθυνση το index και το displacement παραμένουν ίδια, ενώ το tag αλλάζει. Για τη δεύτερη διεύθυνση, θα μπορούσαμε στην αρχική διεύθυνση να αντικαταστήσουμε το σε με το 0 και έτσι η νέα διεύθυνση θα είναι η 1α0,0,0,ε,f. Όπως παρατηρούμε και εδώ, το index και το displacement παραμένουν ίδια, ενώ αλλάζει το tag. Για το δεύτερο κομμάτι του τρίτου ερωτήματος, λέει τι θα συμβεί ως προς τον ρυθμό αστοχίας αν το πρόγραμμα κάνει 1000 συνεχείς αναγνώσεις, πρώτα στη μία και αμέσως μετά στην άλλη διεύθυνση. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι ότι δεν θα συμβεί κάποιο πρόβλημα, γιατί όπως γνωρίζουμε από την εκφώνηση, η μνήμη είναι 4-way και έτσι μία διεύθυνση θα αποθηκευτεί σε ένα way και η άλλη διεύθυνση θα αποθηκευτεί σε κάποιο άλλο way. Οπότε και οι δύο διευθύνσεις θα υπάρχουν στην GAS. Στο τέταρτο ερώτημα μας λέει ότι αν γνωρίζουμε ότι κάθε γραμμή έχει ένα bit για valid, να υπολογίσουμε πόσα συνολικά bit είναι η κρυφή μνήμη L1 data. Για να λύσουμε αυτό το ερώτημα, καλό θα ήταν να σχεδιάσουμε τη μνήμη μας, όπως έχω κάνει εδώ πέρα, και να τη χωρίσουμε σε tag, data bytes και valid bit. Το tag, όπως γνωρίζουμε από το πρώτο ερώτημα, είναι ίσο με 19 bit. Το valid bit, όπως μας δίνεται από το τέταρτο ερώτημα, είναι 1 bit. Το data bytes, όπως μας δίνεται από την αρχή της εκφώνησης, είναι 8 bytes ανά γραμμή. Άρα, υποθέτουμε ότι κάθε κουτάκι συμβολίζει 1 byte. Για να βρούμε λοιπόν πόσα συνολικά bit είναι η κρυφή μνήμη, θα πρέπει αρχικά να υπολογίσουμε πόσα bit είναι η κάθε γραμμή. Η κάθε γραμμή θα έχει 19 bit tag, 8 επί 8 bit data και ένα valid bit. Σύνολο 84 bit ανά γραμμή. Στη συνέχεια θα πρέπει να υπολογίσουμε τον κάθε δρόμο. Ο κάθε δρόμος θα έχει 84 bit, δηλαδή 256 γραμμές που αντιστοιχούν σε κάθε δρόμο, 21.504 bit ανά δρόμο. Και από την αρχή της εκφώνησης γνωρίζουμε ότι η μνήμη μας είναι 4 δρόμων. Άρα 21.504 επί 4 μας κάνει 86.016 bit ή περίπου 10 kilobyte.